ευχή Ελλάδος. Είμαστε όλοι πολύ σκυμμένοι. Είναι μια ιδιαίτερη ευχή. Είναι μια ευχή με προσφορά μέσα. Όλα τα έσοδα του απόψινού αγώνα πάνε στο παιδαγωγικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ. Βλέπουμε ευτυχώς ήρθε. Πολλοί κόσμος μας τίμησε με την παρουσία του. Τι να πω, τα λόγια είναι φτώχα. Ποδοσφαιρικό αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ευχήθηκε να γίνει ένας φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας του 2004. Είναι τιμή και ευθύνη ένα μικρός φίλος όπως ο Χρήστος Βαλάντης να βρίσκει στον ΠΑΟΚ την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Θα χαρίσουμε ένα χαμόγελο σε ένα παιδί που πραγματικά το έχει ανάγκη. Ένα παιδί που έκανε αυτή την ευχή και τον ευχαριστούμε. Στεναχώριας μας έδωσε όταν αρρώστησε, αλλά τόσα δάκρυα χαρά μας έδωσε εμάς και όλο τον κόσμο με αυτή την ευχή που ήθελε να πραγματοποιηθεί. Και δεν ήταν μόνο ευχή, ήταν και μια γιορτή για όλο τον κόσμο που έφυγε ενθουσιασμένος από εκεί μέσα. Όλες οι ευχές πραγματοποιούνται και τις κάνουν τόσο μοιρεμένες που δεν μπορεί να βάλει μόνο στον χρόνο. Και καθίσει πρώτα τον εαυτό του, τον βλέπαμε και εμείς να χαμογελάει και να πετάει την χαρά του. Ικανοποίηση και τη χαρά που ένιωσε και ο κόσμος, γιατί το είδε σαν γιορτή. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν παρόν σε όλα αυτά. Ξεκίνησε με τον Χρυσοβαλάδη τη σέντρα να παίζει πάση με τον Κουλούρη. Το κούμα θα αφήνει την μπάλα, ο Χρυσοβαλάδη θα αφήνει τον Κουλούρη και τώρα ο νεαρός στράγγι του Πάπτο Ρέντα να παίρνει τον Μητροπολί, ο οποίος σκοράρει από τα πιο γρήγορα γκολ που έχουν συμβεί. Στο 18ο δευτερόλεπτο ανοίγει το σκορ του Μάνο Μπάου. Με το μεγάλο πιθανό. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο τον κόσμο που μπόρεσε και ήρθε εδώ πέρα και να βοηθήσει την ευχή μου να γίνει πραγματικότητα. Ένιωσα πολύ ωραία, ήταν υπέροχες όλες αυτές τις στιγμές. Και ελπίζω να ξαναγίνουν κάτι τέτοιοι αγώνες όπως αυτό.